Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο προφανώς και το οποίο για να το αντιμετωπίσουμε πρέπει να υπάρχουν κεντρικές πολιτικές για την αναστροφή του, για τη μείωσή του. Αυτό είναι θέμα κυβερνήσεων που μπορούν να ασκήσουν πολιτικές. Εμείς ως κοινωνία, ως περιφέρεια, ως, και ως κράτος αν θέλετε ακόμη, πρέπει να, να αντιμετωπίσουμε, να προσαρμοστούμε αν θέλετε σε αυτά που ήδη έρχονται. Σήμερα που μιλάμε, προετοιμάζεται ο κόσμος για να αντιμετωπίσει ένα παρατηταμένο καύσωνα. Θα μου πείτε, δεν έγινε καύσωνας, έχει γίνει, έχουν γίνει και θα γίνονται. Η συχνότητα αλλάζει. Φαίνεται ότι πάμε σε πιο συχνά ακραία φαινόμενα. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστεί η κοινωνία για να αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει αυτά που έρχονται. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο καθένας μας για να σταματήσει την κλιματική αλλαγή. Ή τουλάχιστον δεν μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Μπορεί όμως με το μικρό του λιθαράκι ο καθένας να, πρώτον, να αντιμετωπίσει αυτά που έρχονται και δεύτερον να συμβάλλει σε αυτό που λέμε μείωση της κλιματικής, της έντασης της κλιματικής αλλαγής. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και τι κάνει λοιπόν η περιφέρεια, τι κάνει καταρχάς το κράτος. Το κράτος κάνει ένα σχέδιο προσαρμογής, εθνικό σχέδιο. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως περιφέρεια και το κάναμε από πολύ νωρίς και νωρίτερα αν θέλετε από την κυβέρνηση, το 2016 ξεκίνησε, ένα σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτό έφτασε πια στο τέλος του, ήδη η Περιφερειακή Επιτροπή το ενέκρινε ομόφωνα, έχουμε ακόμα κάποια στάδια μέχρι τέλος του χρόνου υποθέτω να είναι, να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και να γίνει αν θέλετε ο οδηγός μας για τα επόμενα χρόνια. Είναι μακροπρόθεσμο το σχέδιο, θα πρέπει να το δει κανείς σε βάθος χρόνου. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής και μεγάλη και από τους θεσμούς, δηλαδή την περιφέρεια, τους δήμους, προφανώς το κράτος, αλλά και από τους πολίτες. Ευαισθητοποιούμε τους πολίτες για να αντιμετωπίσουν αυτά που έρχονται. Ό,τι εγκαταλείπεται ούτως ή άλλως μας εγκαταλείπει και αυτό. Όταν λέτε ότι καθορίστηκαν 14 βασικοί τομείς που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, πείτε μας σας παρακαλώ πώς μεταφράζεται αυτό. Είναι βέβαιο ότι οι υποδομές θα πληγούν. Με τα έντονα φαινόμενα, εδώ βλέπουμε και αλλάζει η γεωγραφία της περιοχής. Πλημμυρικά φαινόμενα, πλημμυρίζουν οι ποταμοί, αλλάζει πραγματικά ο χάρτης, να το πω έτσι πρακτικά. Οι ακτές επηρεάζονται γιατί ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει, δεν μπορεί ο πολίτης. Η πολιτεία όμως πρέπει να κάνει μελέτες να δει τι μπορώ να κάνω. Να κάνω ας πούμε έργα τεχνικά που να το προστατέψουν, να, εν πάση περιπτώσει δεν θα προκαταβάλω το τι θα βγάλει η μελέτη. Επίσης αλλάζουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη γεωργία, τη κτηνοτροφία, που ενδεχομένως θα αλλάξουν οι καλλιέργειες, θα αλλάξει η περίοδος, η ξηρική, θα αλλάξει στον τουρισμό, να πάμε για παράδειγμα στον τουρισμό. Θα αυξηθούν οι θερμές ημέρες, δηλαδή στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής περίοδου θα έχουμε θερμότερες ημέρες. Με έντονα φαινόμενα ενδεχομένως, αλλά θα έχουμε ένα θετικό στοιχείο για την αύξηση της τουριστικής περίοδου. Πρέπει να προετοιμαστούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, να φτιαχτούν υποδομές από την πολιτεία, να προετοιμαστούν και αυτοί για το πώς θα αλλάξει σιγά σιγά η πολιτική για τον τουρισμό. Στην υγεία, η αλλαγή του κλίματος φέρνει και αλλαγή στις ασθένειες. Αυτό λένε οι γιατροί. Είναι τομείς δηλαδή που θα πρέπει εμείς σιγά σιγά να προετοιμάζουμε τον κόσμο, να προετοιμάζουμε τις υποδομές για να μπορούν να αντιμετωπίσουν. Δεν μου λέτε, γεωργία και την κτηνοτροφία θα χρειαστεί. Ωραία. Επειδή θα έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις, λιγότερο νερό να το πω έτσι, πρέπει να φτιάξει η πολιτεία μεγαλύτερες δεξαμενές αποθήκευσης. Να σας πω κάτι. Πληγές σε υποδομές, καλλιέργειες, πρωτογενής τομέας, τουρισμός, υγεία, ό,τι περιβάλλει την οποιαδήποτε δραστηριότητα στη ζωή μας. Αυτό το οποίο πρώτο βάζεται είναι η πολιτεία και τι κάνει η πολιτεία. Ένα σχέδιο
ή τι θα πρέπει να κάνει η πολιτεία. Ένα σχέδιο το οποίο λέτε βρίσκεται σε εξέλιξη ή κουβεντιάζεται από το 2016, κάνω λάθος, σωστά το άκουσα αυτό? Από το 2016 αυτό. Ξεκίνησε η πρωτοβουλία για να ανατεθεί η μελέτη και η οποία σήμερα βρίσκεται στο τελευταίο της στάδιο, ήδη πάει στην έγκριση. Πρωτοβουλία, μισό λεπτό, πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την πολιτεία το 2016. Ακριβώς, είναι εθνικό για... σχέδιο. Μισό λεπτό. Για να φτάσουμε στο 2021, στον πρώτο ουσιαστικά μήνα του δεύτερου εξαμήνου το 2021, να λέμε ότι ουσιαστικά είναι έτοιμη η μελέτη μετά από πόσα χρόνια? Να μετρήσω με τα δαχτυλάκια μου, δηλαδή 15, 16, 17, 18, 19. Η μελέτη ανατέθηκε το 18. Ναι, ωραία, είμαστε σύμφωνοι. Εγώ μιλάω για το επιχειρησιακό σχέδιο της πολιτείας, το πόσο γρήγορα κινείται αυτός ο έρμος βραχίωνας της πολιτείας, το πόσο τα εκτελεστικά της όργανα. Δηλαδή αυτό από το 2015 μέχρι σήμερα είμαστε στην μελέτη, η οποία τώρα λέτε ότι ολοκληρώνεται. Βεβαίως. Μάλιστα. Όταν εσείς τώρα λέτε ότι... Εδώ πρέπει να δούμε, αφού μιλάμε για κλιματική αλλαγή και η πολιτεία πρέπει να σταθεί, θα το επαναλάβω, σε πληγές που έχουν υποστεί υποδομές, ή να σχεδιάσει για οτιδήποτε κάνει με ορίζοντα που μπορεί να είναι 50, 80, 100 χρόνων, για να πάει μπροστά. Καλλιέργειες, πρωτογενής τομέας, ουσιαστικά γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, υγεία. Μου λέτε, ενέργεια, και... συμπληρώνω. Είναι 13 τομείς οι οποίοι εξετάζονται αναλυτικά. Ποιοι άλλοι είναι, πείτε τους, πριν σας θέσω το ερώτημα ή να σας το θέσω το ερώτημα. Πέστε μου, για πέστε να μου, δω πόσο γρήγορα θα κινηθεί η πολιτεία για τα επόμενα χρόνια για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Δηλαδή, γιατί εδώ πρέπει να κάνει στάμα. Κοιτάξτε. Να πούμε μια και είπατε για την ενέργεια. Ήδη προφανώς οι ανάγκες για ψύξη θα αυξηθούν. Είναι κατανοητό όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Θα μειωθούν οι ανάγκες για θέρμανση. Δεν θα υπάρχει, ας πούμε, ισοζύγιο. Περισσότερη ενέργεια θα χρειαζόμαστε για ψύξη. Ήδη όμως γίνεται κεντρικά ο σχεδιασμός και υλοποιείται με τη διασύνδεση της Κρήτης. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και εγκαταστάσεις και σχεδιασμός και καινούργιες εγκαταστάσεις για ανανεώσιμες πηγές. Θα φτάσουμε λοιπόν σε ένα σημείο που θα, ελπίζω να είναι σύντομα, που να έχουμε μια παραγωγή ενέργειας που θα εξυπηρετεί καταρχάς το νησί και εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει περίσσια ή ανάγκη θα υπάρχει μια αλληλοτροφοδότηση από το κεντρικό δίκτυο. Πηγαίνετε στους υπόλοιπους τομείς, σας παρακαλώ να καταλάβουμε ποιοι είναι. Για κάθε τομέα, κυρία Δουλγεράκη, προβλέπει η μελέτη και έτσι πρέπει να είναι, να υπάρχει μια εξειδικευμένη μελέτη. Σωστά. Εγώ δεν ζητάω την εξειδικευμένη μελέτη. Πείτε μας σε ποιους τομείς αναφέρεστε, σε τίτλους, για να έχουμε την εικόνα. Μιλήσατε για υποδομές, για καλλιέργεια, για τουρισμό, για υγεία, για ενέργεια. Πάμε παρακάτω. Ποιοι άλλοι είναι? Είπατε ότι είναι 13 τομείς. Σε τίτλους. 13 τομείς. Να σας τους δώσω όσο μπορώ, γιατί πρέπει να συμβουλευτώ και εγώ τα χαρτιά μου. Να τα συμβουλευτείτε. Για να είναι. Όλοι οι τομείς που αφορούν την καθημερινότητα, τη ζωή ενός μιας κοινωνίας. Να ξαναπούμε. Κτηνοτροφία, υποδομές, παράκτιες περιοχές, γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, υγεία, κοινωνία γενικότερα. Ενέργεια δεν μπορώ να τα βρω γιατί δεν περίμενα ότι. Εντάξει, το πάτε βήμα-βήμα παρακάτω. Βιοπικιλότητα, υδατοκαλλιέργειες, αλληλεία, υδατική πόρη, υποδομές, δομημένο περιβάλλον και πολιτισμός. Είναι οι τομείς που μάλιστα μπήκαν και περισσότεροι για την Κρήτη. Γιατί, ας πούμε, για τον πολιτισμό. Έχουμε πολύ σοβαρά πολιτιστικά μνημεία και πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, για παράδειγμα. Πώς μπορούμε να τα προστατέψουμε. Μπήκε ως, θα έλεγα, έξτρα, επιπλέον. Αυτοί οι τομείς λοιπόν εξετάζονται ο καθένας χωριστά για να μπορούμε, αν μπορεί να προβλεφθεί ή εν πάση περιπτώσει να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό βαθμό. Η μελέτη που είναι, σε ποιο στάδιο είναι η μελέτη? Σε ποιο στάδιο? Ναι, ναι.
Έχει τελειώσει η μελέτη, έχει παραδοθεί και τώρα κάνουμε την τυπική διαδικασία που πρέπει η διαβούλευση. Ακούσαμε προχθές στη διαβούλευση, για παράδειγμα, τι δίνει η κοινωνία ως προτεραιότητα. Και αν, κυρία Δουλγεράκη, μπορούσε κανείς να το περιγράψει με ένα τίτλο, είναι το νερό, η αποταμίευση του νερού, για να μπορεί να έχει και ύδρευση και άρδευση. Οι περισσότεροι φορείς, τεχνικό επιμελητήριο, ιδιώτες, φορείς του γενικότερου, της γενικότερης, θα έλεγα, κοινωνικής εκπροσώπησης, στο νερό εστιάσανε. Φράγματα, μικρότερα, μεγαλύτερα φράγματα. Είπαν οι άνθρωποι ότι αυτό θα είναι το κυριότερο που θα πρέπει να έχουμε για να επιβιώσουμε. Να επιβιώσουν οι καλλιέργειες, η κτηνοτροφία, ο τουρισμός, εμείς οι ίδιοι. Και πραγματικά είναι σοβαρό το ζήτημα και μπαίνει ως προτεραιότητα. Οι φορείς του Δημοσίου, συνεργάζονται μεταξύ τους, δηλαδή. Εσείς συνεργάζεστε με τους Δήμους, εσείς συνεργάζεστε με τα τεχνικά επιμελητήρια, εσείς συνεργάζεστε με τα γεωτεχνικά επιμελητήρια. Οικονομικό, γεωτεχνικό, εμπορικό επιμελητήριο, οι πάντες, όλοι οι τομείς συμμετέχουν για να εκφράσουν τις απόψεις τους και μάλιστα. Πόσο θα κρατήσει αυτό, δηλαδή, η έκφραση των απόψεων? Να έχει περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να γίνει ο μπούσουλας επίσημα, πάνω στον οποίο θα κινούμαστε για τα επόμενα 15 χρόνια με αναπροσαρμογή των σχεδίων ανά πενταετία. Έτσι γίνεται σε όλα τα σχέδια, όπως για τα απορρίμματα. Ανά πενταετία αναπροσαρμόζονται τα σχέδια, μετρώντας τι έχει γίνει, πάει καλά, πέφτουν μέσα οι προβλέψεις. Αναπροσαρμόζονται καινούργιοι στόχοι και ανασχεδιάζονται ή, εν πάση περιπτώσει, ανακατευθύνονται τα έργα στους τομείς που γίνονται περισσότερο. Δεν μου λέτε, κύριε Ξυλούρη, οι στόχοι, λέτε ότι με καθημερινή βάση ουσιαστικά επικαιροποιούνται. Μιλάμε για στόχους θεωρητικούς στα χαρτιά που επικαιροποιούνται στο αύριο, ή μιλάμε για αυτό που επίσης ως μπούσουλα, ως σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι υλοποιήσιμο στην καθημερινότητα? Γιατί εγώ αυτά τα οποία ζω, και η δική μου η γενιά και η δική σας η γενιά, είμαστε κοντά σε ηλικιακές κατηγορίες, ζούμε, είναι μάλλον απεσιόδοξο. Και αν εσείς είπατε πριν από λίγο ελπίζω να, εγώ θα έρθω να σας πω ότι, ξέρετε, η ελπίδα ευτυχώς πεθαίνει πάντα τελευταία, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε και ένα αποτύπωμα που να είναι της ουσίας σε αυτά τα παιδιά που θα αφήσουμε πίσω μας. Έχετε δίκιο, μα αυτός είναι ο στόχος, να μιλήσω για την περιφέρεια. Κυρία Δουλγεράκη, η περιφέρεια έχει ένα επιτελικό ρόλο, θα έλεγα. Πρέπει να κάνει περιφερειακό σχεδιασμό στους τομείς που αφορούν τον κόσμο. Όλα για τον κόσμο γίνονται. Ξεκινήστε από το κεντρικό κράτος και μετά φτάστε στην περιφέρεια. Εγώ θέλω να μου πείτε αυτό το οποίο σαν συνειδητοποίηση υπάρχει από το κεντρικό κράτος. Εμένα δεν με νοιάζει το χρώμα, για να μην κατηγορηθώ. Δεν θέλω να ξέρω αν το χρώμα είναι φούξια, αν είναι πράσινο, αν είναι κίτρινο, αν είναι μαύρο, αν είναι άσπρο, όποια απόχρωση και αν έχει. Εμένα με νοιάζει να υπάρχει η συνέχεια. Γιατί εκεί που κολλάμε και είναι μεγάλες οι αγκυλώσεις, η αλήθεια είναι πως πάει στη συνέχεια. Γιατί ο κάθε χρωματισμός πολιτικός έρχεται πιστεύοντας ότι είναι ο σωτήρας, ο οποίος θα μας βγάλει από το τέλμα του προηγούμενου χρωματικού πολιτικού, αν θέλετε. Εδώ αλλάζει ο υπουργός και αλλάζει πολιτική τώρα. Έτσι. Ωραία. Χαίρομαι που το λέτε εσείς αυτό, γιατί εγώ προσπαθώ κομψά να το πω και διαφορετικά να το πω. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η συνέχεια, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί τα ίδια θα συζητάνε και τα παιδιά μας αυτή τη συζήτηση που κάναμε εμείς μετά από κάποια χρόνια, έτσι μου φαίνεται. Αν συζητάνε και τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας τα ίδια, σημαίνει ότι έχει αποτύχει το κεντρικό κράτος να εφαρμόσει μια πολιτική που να είναι υλοποιήσιμη, εντάξει, που να είναι πραγματική. Διαφωνούμε. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Τα προβλήματα είναι τόσο. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Το κεντρικό κράτος ουσιαστικά έχει αποτύχει. Το δείχνει, γιατί συζητούσαμε, τουλάχιστον αν το πάρουμε δημοσιογραφικά, και πριν από χρόνια τα ίδια, και ερχόμαστε και σήμερα δημοσιογραφικά να συζητάμε τα ίδια. Θα συζητούσαμε διαφορετικά πράγματα αν είχαν γίνει παρεμβάσεις. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? Εγώ είμαι μέσα σε αυτό το επάγγελμα 40 χρόνια. Από την αρχή μέχρι σήμερα αυτό συζητάμε, κύριε Ξυλούρη. Να διαφωνήσει κανείς μαζί σας. Θα συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχει μια καθυστέρηση, υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει μια, θα έλεγα, δυστοκία στο να εφαρμοστούν πολιτικές σταθερές διαχρονικά. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Δυστυχώς.
Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι, και μιλάω ως περιφέρεια, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα που θα είναι για το καλό όλων μας. Να πω ένα-δυο σχεδιασμούς που υπάρχουν, που γίνονται. Που είναι σε εξέλιξη, θέλετε να πείτε. Ο χωροταξικός σχεδιασμός. Στρατηγικός σχεδιασμός, ΙΡΙΣ-3, αγροδιατροφικός σχεδιασμός. Υπάρχει ένας μπούσουλας, γίνεται, αναπροσαρμόζεται. Και μετά πάμε σε εξειδικευμένα, εξατομικευμένα, να το πω έτσι, και τομείς και χώρους, για να κάνουν παρεμβάσεις. Για τα νερά, για παράδειγμα, υπάρχουν μελέτες, έχουν υλοποιηθεί, έχουν ολοκληρωθεί, εξειδικεύονται. Πού πρέπει να γίνουν λιμνοδεξαμενές και φράγματα? Υπάρχουν φράγματα τα οποία δεν είχαν ολοκληρωθεί και σχεδιάζονται και γίνονται. Τα δίχτυα συμπληρώνονται, οι κακοδαιμονίες του ελληνικού δημοσίου. Δυστυχώς ακολουθούν και την περιφέρεια, τις περιφέρειες και τους δήμους και τους φορείς και τους πολίτες, αν θέλετε, γενικότερα. Και προσπαθούμε, και έτσι πρέπει να κάνουμε, να, όχι μόνο να διορθώσουμε, να υλοποιήσουμε πράγματα. Υπάρχουν φράγματα, για παράδειγμα, που δεν είχαν σχεδιάσει τα δίχτυα. Μαζεύει το νερό και δεν το έχει ο άλλος δίπλα να ποτίσει. Υλοποιούνται. Αργά, μαζί σας, συμφωνώ. Με δυσκολία επίσης, υλοποιούνται όμως σιγά σιγά. Θα πρέπει να σχεδιαστούν και άλλα φράγματα. Θα πρέπει να σχεδιαστούν μικρότερες ή μεγαλύτερες λιμνοδεξαμενές για να έχουν σε συγκεκριμένους τόπους οι ιχθυενοτρόφοι, οι γεωργοί, οι πολίτες, για να πίνουν νερό. Πρέπει να γίνεται, πώς να το πω, μια ανατροφοδότηση των μελετών, για να δούμε αυτό που κάναμε πέτυχε. Μήπως πρέπει να διορθώσω κάτι, πρέπει να κάνω κι άλλο καλύτερο, το ίδιο. Αυτά γίνονται και αυτά πρέπει να κάνει η περιφέρεια. Ένα επιτελικό, ας πούμε, όργανο που δίνει τις κατευθύνσεις με μελέτες προφανώς και υλοποιούν φορείς. Να σας πω, κύριε Λιωράκη, κάτι. Τα έργα που πρέπει να γίνουν για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να τα κάνει και δεν πρέπει και δεν είναι και ο αρμόδιος να τα κάνει η περιφέρεια όλα, αν θέλετε. Θα τα κάνουν οι Δήμοι, για παράδειγμα. Ό,τι έχει αφορά το νερό, είναι οι φορείς που τα υλοποιήσουν οι Δήμοι. Η κατεύθυνση όμως δίνεται από αυτές τις. Είδατε που κολλάμε. Τα λέτε μόνο σας, ευτυχώς. Το κεντρικό κράτος και οι αρμοδιότητες μεταξύ αυτοδιοίκησης πρώτου, δεύτερου, δεύτερου, πρώτου βαθμού, που εκεί ξεκινάμε, κολλάμε. Μιλάμε πάντα για το μακρύ χέρι του κράτους όταν έχει να κάνει με εισπράξεις, αλλά στα υπόλοιπα υπάρχει πάντα η μεγάλη αδυναμία. Συμφωνήσαμε, συμφωνούμε, κύριε Ξυλούρη. Αυτή είναι η μεγάλη ουσία σε ό,τι έχει να κάνει με την κακοδαιμονία του ελληνικού δημοσίου. Μου ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, αλλά θα το πω. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα ανοίξω άλλη κουβέντα παραπάνω. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κακοδαιμονία του ελληνικού δημοσίου, συγγνώμη, δεν μας έκαναν NCRI ανή και μας την έφεραν. Εμείς μόνοι μας την κάναμε. Βέβαια, μα υπάρχει. Προφανώς οι άνθρωποι τα κάνουν. Οι άνθρωποι τα διορθώνουν, οι άνθρωποι τα καταστρέφουν, οι άνθρωποι σχεδιάζουν. Αν είναι σωστά αυτά που γίνονται, για το καλό μας είναι. Αν δεν είναι, προφανώς τον πληρώνουμε όλοι. Όταν έγινε ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, η θεσμοθετήθηκε με τον Καποδίστρια η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όλοι μας περιμέναμε, και στην πορεία να γινόταν που δεν έγινε, μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση, μια περιφερειακή κυβέρνηση. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει. Τι λέμε τώρα. Δεν έχει γίνει. Όμως και το παλεύουμε ως κοινωνία, αν μπορεί να διορθωθεί, αλλά μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχουμε και ξεπερνώντας τα πολλές φορές. Μιλάω για την περιφέρεια Κρήτης. Αν μπορεί να διορθωθεί, αν μπορούμε να το λειτουργήσουμε, αν είμαστε σε θέση και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Αφήστε το τώρα, γιατί το ανοίξαμε σε πολύ μεγάλη κλίμακα και ξέρετε, αφήνονται πολλά ερωτηματικά. Κλιματική αλλαγή, ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση της κοινωνίας. Αυτός είναι ένας στόχος που παλεύεται, τουλάχιστον για αυτή την ώρα, με όλα τα παρελειπόμενα, με όλες τις ελλείψεις πρόνοιας που υπάρχουν μέχρι οι δυσκολίες αυτή την ώρα. Η μεγαλύτερη δυσκολία, να την αναφέρω, τα χρήματα. Χρειάζονται, για να γίνουν αυτά τα έργα, χρειάζονται χρήματα. Πρέπει λοιπόν να εξευρεθούν πόροι, και μάλιστα ευρωπαϊκά χρήματα περιμένουμε όλοι μας. Νομίζω ότι έχει ναι. συνείδηση. Στον έρανο θα πάμε, ναι. Ωραία. Αν λοιπόν αυτά τα έργα και οι μελέτες δεν έχουν, να το πω, εγκριθεί, δεν έχουν πάρει τη βούλα του Περιφερειακού Συμβουλίου, του κράτους, αν θέλετε, γενικότερα τη κυβέρνηση, γιατί και εκεί πρέπει να έχουμε συμβατότητα των μελετών με τις εθνικές πολιτικές. Κύριε Ξυλούρη, μου λέτε πρακτικά ότι το έχουμε πατώσει. Αφήστε το, γιατί θα πω πολύ σκληρές κουβέντες. Είναι πατωμένο το πράγμα. Αν δεν το ξεπατώσουμε, αφήστε το πράγμα. Μα αυτό παλεύουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι έχει πατώσει. Όχι. Ίσα ίσα που γίνεται σχεδιασμός και μελέτες
και έργα για να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν πατώσει, γιατί δεν έχουν πατώσει, αλλά πρέπει να προλάβουμε για να μην πατώσουμε. Αυτό σχεδιάζει η κάθε περιφέρεια. Και να μιλήσω για τη δικιά μας περιφέρεια. Προφανώς θα έρθουν έντονα φαινόμενα, προφανώς θα έρθουν πλημμύρες, προφανώς θα έρθουν, καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ακόμα στην πρόνοια και στο σχεδιασμό θα είμαστε με ευθύνη του κεντρικού κράτους και όλων των υπολείπων.